αναπτυξιακή Ηρακλείου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος, του τοπικού προγράμματος στην περιοχή της Μεσαράς της Αλιείας, οργανώνει σήμερα μία ημερίδα με θέμα την γαλάζια οικονομία. Είναι γνωστό σε όλους ότι ο σχεδιασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι πολίτες και οι περιοχές της Ευρώπης να αυξήσουν τα εισοδήματά τους όσον αφορά την θάλασσα. Ως εκ τούτου, τα επόμενα χρόνια θα έχουμε μια δυναμική ανάπτυξη όλων των επαγγελμάτων, των οποίων σχετίζονται με την θάλασσα. Όλο αυτό, ας το πούμε, το πακέτο των εισοδημάτων, το λέμε εμείς με μια κουβέντα γαλάζια οικονομία. Η Κρήτη και ιδιαίτερα ο νότος της Κρήτης σε αυτή την προοπτική θα πρέπει να βγουν κερδισμένοι. Θα πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός λοιπόν για την ανάπτυξη όλων των επαγγελμάτων και όλων των τομέων της γαλάζιας οικονομίας. Ένας σχεδιασμός ο οποίος θα δώσει επενδυτικές ευκαιρίες και σε επενδυτές και σε νέους. Εάν εμείς λοιπόν δεν ετοιμαστούμε σήμερα για αυτή την πρόκληση, για αυτή την προοπτική, θα μείνουμε πίσω. Η ημερίδα λοιπόν η σημερινή είχε σαν στόχο να ενημερώσει τον κόσμο, να ευαισθητοποιήσει τις αρχές και τον κόσμο γύρω από τα θέματα της γαλάζιας οικονομίας και να αρχίζουμε πια να σχεδιάζουμε γύρω από αυτό. Εκεί θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στο επόμενο χρονικό διάστημα. Και εκεί εμείς, σαν αναπτυξιακή Ηρακλείου, θα είμαστε παρόντες, θα μπούμε μπροστά, θα κινητοποιήσουμε τις τοπικές αρχές και θα σχεδιάσουμε μαζί τι είναι αυτά που πρέπει να γίνουν έτσι ώστε η Κρήτη να βγει κερδισμένη, να βγει ωφελημένη και η τοπική κοινωνία και το σύνολο της οικονομίας της Κρήτης μέσα από αυτή τη διαδικασία να έχει τα αποτελέσματα τα οποία μπορεί να έχει. Κύριε Μαυρογιάννη, Κρήτη υστερεί σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας στον τομέα της Αλιείας? Ναι, σαφώς και υστερεί η Κρήτη στον τομέα της Αλιείας. Άλλες περιοχές είναι πολύ αναπτυγμένες. Η Βόρειο δηλαδή Ελλάδα, η περιοχή της Καβάλας είναι πάρα πολύ αναπτυγμένη. Η περιοχή στο Πύλιο, εκεί στα νησιά, είναι αναπτυγμένη. Η Εύβοια είναι πολύ αναπτυγμένη. Η Λέσβος. Έχουμε πολλές περιοχές, οι οποίες, η περιοχή του Λοκαρνανίας. Η Κρήτη δεν έχει μεγάλα εισοδήματα από την Αλιεία, ούτε από την υδατοκαλλιέργεια. Τι όμως μπορεί να έχει η Κρήτη? Μπορεί να έχει πάρα πολλά εισοδήματα από την ανάπτυξη των θαλάσσιων σπορ. Και εκεί εμείς θα πρέπει να κεντρώσουμε την προσοχή μας. Ή μπορεί να έχει εισοδήματα από τις περιηγήσεις γύρω από τις ακτές της Κρήτης. Δηλαδή να αναπτύξουμε τις θαλάσσιες διαδρομές. Αυτό το κομμάτι νομίζω θα προσδώσει πάρα πολλά ωφέλη στην Κρήτη. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Η Κρήτη έχει και τις υδρογονάθρακες κάτω, το οποίο υπάρχει ένας σχεδιασμός. Θα είναι κόμβος ενεργειακός τα επόμενα χρόνια για πολλές περιοχές στην Μεσόγειο. Οι σχεδιασμοί είναι ευρύς και πολλοί. Αυτά θα πρέπει να μην είναι έξω η τοπική κοινωνία. Δεν πρέπει να είναι έξω οι τοπικές αρχές. Τα προγράμματα τα οποία υλοποιεί η Αναπτυξιακή Ηρακλείου στο πλαίσιο των τοπικών προγραμμάτων ανάπτυξης γενικότερα είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί δίνει τη δυνατότητα στους κατοίκους της περιοχής και στους δημόσιους φορείς και στους φορείς στους δημοτικούς, στους δήμους και σε όλους τους υπόλοιπους, να αξιοποιώντας θα να βοηθήσουν πάρα πολύ στην ανάπτυξη της ενδοχώρας, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γενικότερα η ανάπτυξη της Αλιείας βρίσκεται σε πολύ πίσω. Αξιοποιώντας λοιπόν το πρόγραμμα για την γαλάζια ανάπτυξη θα μπορεί να αντιστραφεί αυτό το κλίμα ούτως ώστε να δώσει, να ενισχύσει γενικότερα το εισόδημα, μιας και είναι αρκετοί οι πόροι οι οποίοι μπορούν να αξιοποιηθούν και βέβαια να επενδυθούν στην κατεύθυνση αυτή.